Τι είσαι γιατί από τον Dark Damage? Τίποτα. Σε γιατρή. Για Λουγκάρτσι. Let's go. Μάτσι. Η πιο ωραία ασπίδα στο παιχνίδι. Για μένα. Αυτή η ασπίδα και η Fire Shield είναι πάρα πολύ ωραίες ασπίδες. Ποιος διχέζει τη Fire Shield? Αυτή η ασπίδα ρουλάει άσχημα. Έχει ένα πολύ ωραίο effect ηλεκτρισμού άμα την κρατάς πολύ ωραία. Βγάζει ηλεκτρισμούς και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βαράει. Δεν υπάρχουν το effect αν ηλεκτρισμούς στο... Πώς δεν υπάρχει? Το είδες? Ναι. Yeah. Άτο. Πού? Άτο. Α, είναι. Επειδή δεν βλέπω το πλάι. Ωραία. Πάμε να φάμε το δράβουλο. Έχει ήδη τη σπάλα του, την καρδιά του, το σηκώνει του ξανά το χέρι και φαστό. Πρέπει να το ζωντανεύσει για να το φας. Ξέρεις, μισές δουλειές θα κάνουμε. Λες να το βγάλω μπαφαρισμένο στίγκα, δηλαδή και με items και με, και με strength up και με τέτοια. Μπα δεν έχει αξία, πιο πολύ ώρα θα κάνει. Δίκαιο είσαι. Το πιο γελίο final boss. Καλά, το πιο γελίο pre-final boss. Ναι καλά, προηγούμενος είναι... Ο Shaft είναι λες και είναι σκελετός στην αρχή του cast, στην αρχή. He gets the Shaft. Και ποια είναι η πλάκα ότι... Ξέρεις, μπορεί μέχρι τώρα όλα τα bosses να... να φάνηκε ας πούμε ότι ήταν λίγα hits, αλλά επειδή ήμασταν overpowered ας πούμε. Η πλάκα είναι ότι ο Shaft, ακόμα και να μην είσαι overpowered, είναι πιο εύκολο από όλα τα άλλα bosses που λέμε μέχρι τώρα. Είναι υπερβολικά γελίος ας πούμε. Αφού τερματίσω το παιχνίδι, αφού το τελειώσω το παιχνίδι. Έβαλε την αμυχέλη ξανά, δεν θυμάμαι. Ναι, έβαλε. Πάμε να εμφανίσουμε το save και το. Σώσε τώρα. Χάρτη refresh. Ναι, θα σώσω. Θα σώσω εδώ για να φορτώσω μετά, αφού δεν θα δείξω. Αφού τερματίσω το παιχνίδι, δεν θα δείξω το φαρμάρισμα που θα κάνω, αλλά θα πάω το σπαθί level 99 και θα πάρω μερικά items για να τα δείξω σε ένα final video, ας πούμε, σε ένα τελικό βιντεάκι. Μπορείς να δείξεις εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα πράγματα σε εκείνο. Ναι, ό,τι δεν έχω δείξει. Και μάλιστα εγώ προτείνω να δείξουμε την PSP έκδοση του παιχνιδιού. Θα δούμε. Εδώ για να εμφανίσεις το τελευταίο κομμάτι του κάστρου. Νομίζω ότι δεν μπορώ να περάσω, θα μπει μόνος του μέσα, έτσι. Ναι. Φωνή νέγρου ο Σαφτ. Καλά, μην κλαις. Είναι ο 50 Cent της εποχής. Ναι. Έχει κουκουλίστη τέτοια. Blinkers. Blinkers. Εντάξει, φοράει το Crystal Clock, φοράει, βλέπεις. Ναι, είναι διάφανος. Έχεις δίκιο, όντως, το Crystal Clock. Και έχει το Triforce εκεί στο background. Καλά, η πλάκα είναι όταν θα αρχίσω να το βαράω. Μ' αρέσει πολύ, κακοί πάντως εξηγούν με λεπτομέρεια τα σχέδιά τους πριν σε σκοτώσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό, ξέρεις, είναι και σίγουροι ότι σε έχουν, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δεν έχουν τσεκάει τον εξοπλισμό που φοράς. Ειδικά αυτός ο μπουρμπουλήθρας. Το τζεμπούλι το πέταξες επειδή υπήρχε λόγος, έτσι. Έπαιζα πάνω του και τον σκότωσα, ας πούμε. Τλάκα, παλεύουνε με τα σίδερα σε αυτό. How can this be? Εντάξει, δες πόσα τσεκούνται, 1, 2, 3, 4. Άκου πως υποφέρει όταν πεθαίνει. Και τώρα, μας κλείνει και το μάτι. Πινκ, πινκ. Wing.
το αδαρθείο Δράκουλα θα αρχίσει τα δικά του τα υπαρξιακά, αρχίσει να αναλύει. Εντάξει, δες πως είναι Watch, είναι σε κατάσταση φέρκο ανάγκης. Father! Yo! Well met, my son. Στα το πόδι. Έτσι θα σχολεί. Σαν να θέλω να πέσει το αδερφό. Όχι πατέρα, όχι ξανά. Έχουμε 200 χρόνια να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σταμάτα επιτέλους. Πάλι τα ίδια, ξέρω τι θα γίνει. Πάλι τα ίδια. Το σπαθί εντωμεταξύ κάθεται και κοιτάζει από δίπλα μπούγκα. Τι λένε αυτοί, τι λένε αυτοί. Dracula, in the name of my mother, I will defeat you again. Έβγαλε ένα έκτρωμα εκεί πίσω. Γκάμπ. Το κάνω κι εγώ. Το τσεκούρι το σπότσι. Άσε την ψυχή της μάνας μου ρε. Τι σου έκανε ρε. Φάρμα το κλεισένιο μπαμπά γι' αυτό. Εν τω μεταξύ ξέρεις, ήταν λάθος που άφησες τον Σμού να κυκλοφορήσει το κάστρο. Με τόσο δυνατά όπλα. Είναι εκείνο που, αν δεν θέλει να σε σκοτώσω, γιατί έχει τόσο δυνατά όπλα στο κάστρο. Εδώ λέει την βλακία ο... Δεν είναι σίγουρος. Λέει την βλακία ο Δράκουλας και ο Αλουκάρντ μένει άφωνος, ας πούμε. Ξέρεις, no comment. What, what? Μ' αρέσει που ο Δράκουλας κάνει quote έτσι από την βίβλο, ε. Ναι, ναι. Σαν το Samuel Jackson από το Pulp Fiction. Είναι... Είναι αδέρφια, είναι μπρος. Lisa, please forgive me. Farewell, my son. Αυτό που δεν διέρει πολύ κόσμος είναι ότι εδώ είναι η Lisa Candy, ο Δράκουλας. Ναι. Από το House. Το House, ναι. Τη σειρά. House Dracula. Μου αρέσει που το κατάλαβες. Να το γυαλίξεις το βελόι, θα έρθει κάπου μαρού. Λες να καταστραφεί το κάστρο. Ή λες να βγει κανένα δεξιά και αριστερά όρθιο κάστρο. Ναι, είναι σειρά να βγει το βελόι. Πω πω, ακόμα το θυμάμαι αυτό και γελάω ρε. Παιδιά, να παρακαλάτε να μην έχει δεξιά και αριστερά όρθια κάστρα, γιατί εγώ κάτι τέτοιο άκουσα. Εν τω μεταξύ αυτό το πράγμα το κάνανε στο πόρτο του Φλούι, ναι. Ναι, άπρα, τι και έχει δεξιά και αριστερά, ξέρω εγώ. Γελίο, γελίο. Εδώ εμφανίζεται το teleporting beam of plot convenience. Ο Θεός για μία ακόμα φορά καταστρέφει το κάστρο. Εν τω μεταξύ ο Θεός, τι θα γίνει ρε παιδιά. Αυτή τη δουλειά θα έχουμε ξέρω. Ναι, αυτό θα έχουμε κάθε μερικά χρόνια, ας πούμε, θα καταστρέφουμε κάστρα. Άιντε. Την επόμενη φορά να πληρώσετε την εταιρεία, την κατρίδα φυσική, ξέρω. Το κρεμίζουν για αυθαίρετο κάθε φορά που αλλάζει ο νόμος. Έρχονται τώρα όλοι μαζί. Κοίτα, δεν σκότωσα τον Ρίχτερ. Μπορείς να μου καθίσεις τώρα. This is my fault. Fear not. Μεταξύ αυτός ο Ρίχτερ είναι ο τελευταίος Μπέρμαν ο οποίος έχει το pimp walk. Ναι, περπατάει σαν... έχει το... το περπάτημα του Νταβατζή που έχουν όλοι οι Μπέλμοντς από το Castlevania το 1. Το κακό είναι ότι από τον Ρίχτερ και μετά το αφαιρέσανε, βάλανε εκείνα τα κέι, τα τρεξίματα. Επίσης όμως ο Ρίχτερ είναι ο μόνος ο οποίος έχει τρέξιμο, είναι... Ναι, είναι... Μπορεί να τρέξει. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος Ρίχτερ από όλους. Παίζει και το κομπολόι εκεί πέρα. Είναι μπλε και είναι πιο ωραίος. Είναι Έλληνας, φοράει μπλε άσπρα. Γι' αυτό, γι' αυτό το λέγαμε Ρίχτερίδη στην αρχή. Η Μαρία θα πάει μαζί του ή όχι, εξαρτάται από το completion του χάρτη. No. Όχι, δεν πάω. No. Αν είχαμε πάνω από 200% χάρτη εμφανισμένο, θα πήγαινε μαζί του η Μαρία. Πήγαινε να το κάνει στο φέρετρο. Νεκροφιλία. Όλοι μας περιμένουν με στορμένο το τραπέζι, θα φάμε γαλοπούλα. Και μετά στο τέλος στο γαλατικό χωριό στείλουμε το πάρτι. Ναι, πού είναι, έπρεπε να, να την έχει μια τέτοια σκηνή και ο Κακοφωνίκς δεμένος στο δέντρο. Αυτό ήταν λοιπόν το Παστιλβάνια. Αυτό ήταν, το επόμενο βίντεο που θα κάνω τώρα θα δείξω απλά μερικά bugs του παιχνιδιού που δεν μπόρεσα να δείξω τώρα γιατί πρέπει να κάτσω να κάνω γερό farm και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να το δείξω μέσω βίντεο. Τέλος πάντων, τα λέμε την επόμενη φορά.
Τα λέμε σε ένα χρόνο από τώρα ξανά για το επόμενο. Σε ένα χρόνο για το επόμενο Castlevania. Έτσι, άντε, γεια σας, να το πω, για χαρά. Έγραφα, έτσι. Α, τώρα μην με κάνεις μαλακίες, εγώ σου είπα να το ελέγξεις και μην το έγραφες. Άμα δεν έγραφες μετά μόνος. Αφού είπα, είπα και άντρε, δεν είπα. Άμα δεν είμαι αυτός μόνος. Αν δεν είμαι αυτός, θα σε βαρέσω. Πάντα δεν ξέρω. Οπότε κάθομαι σαν. Είμαστε και το κάνω από τις 20 ώρα. Για τέσσερα καφές ήχο. Ήχο έγραφα. Γράψε ακόμα.